μας και αγαπημένη μας Μητροπολίτη, κύριε Ιάκωβε, συνδιοργανωτή. Εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Μυθύμνης, πατέρα Πρωτοσύγκελε, πατέρα Νικόδημε. Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αθανασίου. Κύριε Βουλευτά, κύριε Μπουρνού. Κύριε Γενική Γραμματέα της Νησιωτικής Πολιτικής. Πολιτικέ προϊστάμενε, δήμαρχε της πόλης της Μητυλίνης, Ευστράτε Κίτελη. Κύριε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη Λέσβου, κύριε Κουφέλο. Κύριε προϊστάμενε της εφορίας αρχαιοτή των Λέσβου, κύριε Τρενταφυλλίδη, συνδιοργανωτά. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε και Άρχοντα Χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριε Στρατηγέ, με συγχωρείτε, σας παρέλειψα, μου διέφυγε. Πρόεδρε της Κοινότητας Νοχωρίου και Άρχοντα Χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριε Λάκη Βίγκα, με τη συνοδεία σας από τον νεοχώρο της Κωνσταντινούπολεως. Με πίστη και όραμα ξεκινάμε το πρώτο φεστιβάλ χριστιανικής θρησκευτικής τέχνης του Δήμου Μυτιλίνης, Θεοδόρια. Μία πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλίνης. Μία επιθυμία του Μητροπολίτη Μυτιλίνης να αναδειχθεί επιτέλους ο Άγιος Θόδωρος, ο πολιούχος της πόλης μας και του Δημάρχου, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Μυτιλίνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Ένα φεστιβάλ που του αξίζει ένας τόπος με τόση μεγάλη θρησκευτική παράδοση και κουλτούρα και προσκυνήματα. Ένα φεστιβάλ που φιλοδοξούμε να επεκταθεί και σε άλλες μορφές τέχνης εκτός της μουσικής, όπως η ζωγραφική, η αγιογραφία, το θέατρο, συνέδρια, διαλέξεις, προβολή ντοκιμαντέρ, ταινιών και πολλά άλλα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πρώτη εκδήλωση εν γένεια του φεστιβάλ με θέμα «Από την πόλη στη Μυτιλίνη». Για το σημερινό αποτέλεσμα ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τον μουσικολογιώτατο διάκονο Νικόλο Μαυροδί εκ μέρους του Μητροπολίτη, ο οποίος ανέλαβε εκ μέρους του το συντονισμό μαζί, καθώς και τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, τον κύριο Τρενταφυλλίδη. Φέτος, όπως απαιτεί ένα φεστιβάλ, στο πρώτο αυτό φεστιβάλ ενώθηκαν όλα τα καλλιτεχνικά σχήματα και οι δυνάμεις της πόλης της Μυτιλίνης, οι οποίες σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Έτσι συμμετέχουν οι ψάλτες σχεδόν όλη της πόλης της Μυτιλίνης, οι οποίοι πραγματικά κοσμούν τα αναλόγια της Μητρόπολης μας, αλλά και οι μαθητές, τα νέα παιδιά. Οι μαθητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγία Σιών, η οποία ιδρύθηκε το 2000 από τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης και τον Ομιλούντα και διανύει μια ιστορία 22 χρόνων, φέρει δε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Μυτιλίνης, ο Άγιος Θόδωρος ο Βυζάντιος, της οποίας καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο μουσικολογιότατος πατήρ Ευστράτιος Γιουσμάς. Συμμετέχει η μεικτή χοροδία του Δήμου Μυτιλίνης Νίκος Μυρογιάννης με μαέστρο τη Λία Κεφαλά και στο πιάνο την κυρία Ρουσέλη, καθώς και το μουσικό σχήμα του Μιχαήλ Άνθιμου Δίσου, πλαισιούμενο από το χορευτικό του Δήμου Μυτιλίνης με υπεύθυνο και δάσκαλο τον κύριο Κώστα Αγκοπιάνο. Όμως το ιδιαίτερο της βραδιάς είναι η αδελφοποίηση του Δήμου Μυτιλίνης της κοινότητάς μας με την κοινότητα όπου γεννήθηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος, με την κοινότητα του Νεοχωρίου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, η οποία βρίσκεται κοντά μας με τον πρόεδρό της, κύριο Λάκη Βίγκα, ομιλητή. Είναι οι άνθρωποι που μετά από 17 αιώνες
κρατούν άσβεστη τη σπίθα της Ρωμιοσύνης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αξίζει το χειροκρότημά μας. Μία αδελφοποίηση η οποία θα εγγενιάσει μία νέα αρχή μεταξύ της πόλης μας και του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης αλλά και της μητέρας εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πάνω απ' όλα όμως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συντονιστή της Ρωμιοσύνης μας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος ευλόγησε και αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Και αφού την αγκάλιασε και εκείνος, όλα θα πάνε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αντιλήφθηκαν τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας και την προέβαλαν. Εύχομαι σε αυτή την προσπάθεια να βρούμε και άλλους συμμάχους. Ήδη με έχει διαβεβαιώσει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Αθανασίου, ότι θα βοηθήσει και ήδη εμπράκτος, μόλις χθες λάβαμε και μία απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Κουτουλάκη, ο οποίος και αυτός αποφάσισε να βοηθήσει και να βοηθάει, να κάνει την αρχή και αυτός ο θεσμός να βοηθιέται και από την Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής. Σας εύχομαι και του χρόνου με υγεία, χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά στον Άγιο Θεόδωρο και απλώς είναι η ώρα πια σε τούτον τον τόπο να μιλούμε με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Μητροπολίτη Κηδονιών, κύριο Αθηναγόρα, προκειμένου να χαιρετήσει την εκδήλωση. Παρακαλώ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μυτιλίνης και Επιμενάρχα αυτής της επαρχίας, κύριε Ιάκωβε, Πανοσυλλογιότατα Άγιε Πρωτοσύγγελε, εκπρόσωπε του Αγίου Μυθύμνης και όλοι οι αγαπητοί και εκλεκτοί παρόντες, εξοχότατοι, εντιμότατοι, ενδοξότατοι, εντιμολογιότατοι και όλοι οι αγαπητοί αδελφοί κληρικοί, οι οποίοι συναποτελούν το πλήρωμα μαζί με το λαό αυτής της τοπικής εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι αυτή η όμορφη βραδιά, όπως και ο σύνδεσμος της Μυτιλίνης με τον Ιχώρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον Σεβασμιότατο Άγιο Μυτιλίνης, ο οποίος όταν ήρθε μία φορά στον Ιχώρη, είπε ότι ήρθα να προσκυνήσω τον τόπο καταγωγής του πολιούχου της Μυτιλίνης. Ήταν κάτι το οποίο αγνοούσαμε όλοι εμείς και οι προγενέστεροι ημών. Λοιπόν, ο Άγιος Θεόδωρος τον έστειλε για να τον βγάλει από την αφάνεια στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, του οποίου έχω την τιμή και τη χαρά να διαβιβάζω προς όλους την Αγία Πατριαρχική Ευλογία και προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη του νησιού τον αδελφικό ασπασμό του και την αδελφική του αγάπη, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτοβουλία που πήραν τρεις φορείς του νησιού, η Ιερά Μητρόπολη, ο Δήμος Μυτιλίνης και η Εφορία Αρχαιοτήτων του νομού Λέσβου, για να ξεκινήσουν κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο με τον τίτλο Θεοδόρια, για να προβάλλουν ακόμη περισσότερο την προσφορά και τη ζωή του Αγίου Θεοδόρου και το μήνυμά του, το διαχρονικό αυτό μήνυμα, προς όλο τον κόσμο, ο οποίος κόσμος έχει τόση μεγάλη ανάγκη των συγχρόνων προτύπων και ιδίως η νεολαία μας για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκειά του και τη χαρά του για την πρωτοβουλία αυτή, την οποία αμέσως έθεσε υπό την αιγίδα μου. Καθώς επίσης ανέθεσε στην ταπεινότητά μου να έρθω να τον εκπροσωπήσω σε αυτή την σειρά των εκδηλώσεων και σκεφτήκαμε με τον κύριο Πρόεδρο της
κοινότητος του Νεοχωρίου, ότι θα ήταν καλό να έρθει και μία αντιπροσωπεία από τον Ιχώρη, με τον ιερέα μας, τον πρόεδρό μας και μερικούς ενορίτες και φίλους μας, για να ενισχυθούμε και να ενισχύσουμε. Διότι εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία που μαθαίναμε στο σχολείο. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Έτσι ώστε όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον, να συναγωνιζόμαστε για το κοινό καλό, για το κοινό αγαθό και να μπορέσουμε να δώσουμε τη μαρτυρία της Εκκλησίας, τη μαρτυρία του Πατριαρχείου, τη μαρτυρία του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας όλους όσοι κοπίασαν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν αρχής γενομένης από αυτή την ωραία εκδήλωση που πρόκειται να ακολουθήσει, η οποία θα καταλήξει στην αδελφοποίηση του Δήμου Μυτιλήνης με την κοινότητα του Νεοχωρίου. Περισσότερα για αυτό θα μας πούν και οι υπόλοιποι ομιλητές με τον πρόεδρό μας, τον αγαπητό μας Άρχοντα, μεγάλο χαυρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας, κύριο Παντελεήμονα Βίγκα. Εγώ θέλω και πάλι να εκφράσω τη χαρά μου και τις θερμότερες ευχαριστίες μας τόσο στον Σεβασμιότατο Άγιο Μυτιλήνης, ο οποίος από χθες που ήρθαμε μας έχει κάτω από την πατρική προστασία του και την ατελείωτη αγάπη, η οποία κάθε μέρα εκφράζεται και διαφορετικά. Καθώς επίσης και τον Δήμο Μυτιλήνης, ο οποίος και εκείνος είναι συνδιοργανωτής, και την εφορία αρχαιοτήτων του νομού Λέσβου, κυρίως όμως όλους εσάς, οι οποίοι αποτελείτε το πίμνιο της Μητροπόλεως και τους πολίτες του Δήμου Λέσβου, του Δήμου Μυτιλήνης. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί προχωρούμε μπροστά με τις ευχές και την ευλογία του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας, με την πατρική ενίσχυση του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου της Μυτιλήνης, με τις προσευχές και την αγάπη του Αγίου Μυθύμνης, με τη δραστηριότητα και την έμπονο δραστηριότητα του Δήμου Μυτιλήνης και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, ο οποίος στην πράξη ασχολείται συστηματικότερα με αυτό το έργο, με την προστασία των αρχαίων ιστορικών μνημείων από την εφορία αρχαιοτήτων του νόμου Λέσβου, ούτως ώστε και η Μυτιλήνη και τον Ιχώρη να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο και να λάμπουν όπως το λιχνάρι, το οποίο τα παλιά χρόνια έμπαινε σε ένα ψηλό σημείο μέσα στο σπίτι, για να λάμπει και να φωτίζει όλους όσοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη. Παρακαλώ τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης, κύριο Ιάκωβο, να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Άγιε Κηδεμνιών, λοιπές αρχές και εξουσίες του τόπου μας, αγαπητοί αδελφοί που σήμερα βρίσκεστε εδώ για να τιμήσουμε τον μεγάλο προστάτη της πόλεως και του νησιού μας, τον Άγιο Θεόδωρο τον Βυζάντιο, ο οποίος σήμερα και αύριο εορτάζεται στην Ιερά Μητροπολή μας για το θαύμα το οποίο έκαμε και διέσωσε την πόλη και το νησί από την φοβερά αρρώστια της Πανόλους, η οποία ήταν και αφορμή να ανενύψει και να επανέλθει στην Ορθοδοξία μας. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο παρά να ευχαριστήσω πρώτον τον Πατριάρχη μας, ο οποίος
όλη αυτή την εκδήλωση την έθεσε υπό την προστασία του, την ευλόγησε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Μυτιλίνης και την αρχαιολογία για την πρωτοβουλία που είχαν να δημιουργήσουν αυτό το νέο θεσμό στο αγιωτόκο νησί μας, τα Θεοδόρια προς τιμήν του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου και τον Αντιδήμαρχο κ. Τσακίρη και τελικά θέλω να ελπίζω ότι όλα όσα θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα θα δικαιώσουν όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και στα τμήματα τα οποία με συνεχεία θα ακολουθήσουν. Επίσης θέλω να καλωσορίσω τόσο τον πρόεδρο της κοινότητας νεοχωρίου, τον κύριο Βίγα, όσο και τα μέλη τα οποία τον ακολούθησαν και βρίσκονται σήμερα κοντά μας, πλησιώνοντας όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω στην αγάπη σας ότι όταν βρέθηκα στον χώρο της Κωνσταντινούπολης, πέραν όλων των άλλων, προσέφερα εκ μέρους της Μυτιλίνης και της Λέσβου Ολοκύρου ένα μικρό κομματάκι από το πουκάμισο του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, το οποίο και φυλάσσεται μέχρι σήμερα στον εγχώρι της Κωνσταντινούπολης, στο γενίκιο όπως λέγεται στα τουρκικά, και το οποίο σήμανε τον σύνδεσμο πλέον της Μυτιλίνης με τον εγχώρι. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, κύριε Στρατή Κιτελή, να χαιρετήσει με τη σειρά την εκδήλωσή μας. Σεβασμιότητα Κιδωνιών, σεβασμιότητα Μυτιλίνης, αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Βουλευτά, στρατηγέ, αγαπητοί συνάδελφοι τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί καλεσμένοι. Μετά από ένα διετή εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, σας υποδεχόμαστε στο Δήμο Μυτιλίνης. Υποδεχόμαστε τους ομογενείς από την πόλη σε ένα φεστιβάλ με το οποίο θα τιμήσουμε τη μνήμη του πολιούχου της πόλης μας. Σας υποδεχόμαστε με αισιοδοξία, με αλληλεγγύη, με πίστη στο Θεό, με ενότητα για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της πανδημίας, του πολέμου, της γειτονιάς μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο θεσμός θα συνεχιστεί με τη βοήθεια όλων σας, με τη βοήθεια της πολιτείας και με τη βούληση του Δήμου Μυτιλίνης. Θα γίνει ένας θεσμός που θα συνεχιστεί στο μέλλον και
θέλω να πιστεύω ότι με οδηγό το Άγιο Φως της Ανάστασης θα οδηγηθούμε έξω από το σκοτεινό τούνελ του πολέμου, της πανδημίας και θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ μας. Καλούμε τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη. Σεβασμιότατη, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί αντιδήμαρχε κύριε Τσακίρη, κύριε αντιπεριφερειάρχες, φίλες και φίλοι, θα πω λίγα λόγια, ξεκινήσω ένα σύντομο χαιρετισμό, η Σεβασμιότατη και ο Ιερός Κύριος το γνωρίζει, με ένα απόσπασμα από τους ψαλμούς του Δαβίδα. «Και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών. Θέλουσιν ειδή πολύ και θέλουσιν φοβηθεί. Και θέλουσιν ελπίσει επί Κύριον». Η θρησκευτική μουσική αποτελεί το απάγαυσμα της αγάπης και της πίστης μας προς τον Θεό. Όμως, δεν αποτελεί μόνο η μουσική. Αποτελούν και τα μνημεία, τα οποία σταδιακά η υπηρεσία μας αποκαλύπτει εδώ και 8 χρόνια περίπου. Να σας πληροφορήσω ότι η Βυζαντινή Λέσβος σταδιακά ανακαλύπτεται. Οι φιλολογικές πηγές που έχουμε, τόσο για τον Ιερό Κλήρο και για τον μοναχισμό από τον 10ο αιώνα, όπως τον γνωρίζουμε από τις φιλολογικές πηγές, αποκαλύπτεται με τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιεί η υπηρεσία μας τόσο στο κάστρο της Μυτιλίνης, όσο και στο περίφημο Κοστρομονάστηρο των Αγίων Θεοδόρων στην περιφέρεια της Αρχαίας Άντισσας. Και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών που θα τα παρουσιάσουμε κάποια άλλη φορά θα διαφωτίσουν πολλά σημεία για τον μοναδικό βυζαντινό οικισμό που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο νησί της Λέσβου. Στην πρόσκληση που μας παρουσίασε ο κύριος Παναγιώτης Τσακίρης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή μου παρουσία εδώ, μας παρουσίασε το πρόγραμμά του σε μια κατηδίαν συνάντηση που είχα μαζί του. Η εφορία μας το αγκάλιασε αμέσως, γιατί θεωρεί ότι το Φεστιβάλ της Θρησκευτικής Μουσικής θα αναδείξει πτυχές από την ίδια την παράδοση της Λέσβου, που δυστυχώς τα νέα άτομα, οι νέες γενιές δεν τη γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό μας, γιατί και η θρησκευτική μουσική είναι ένα βασικό σημείο της θρησκευτικής τέχνης και γενικότερα της τέχνης του πολιτισμού μας. Γι' αυτό και η υπηρεσία μας αγκάλιασε την προσπάθεια του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και θέλω να πιστεύω ότι ο θεσμός αυτός με την εξαιρετική σήμερα εκδήλωση αυτή που γίνεται μετά από πρόταση του Αντιδημάρχου του κ. Τσακίρη θα αποτελέσει ένα σημαντικό θεσμό για την ίδια τη Λέσβο, την οποία η υπηρεσία μας θα την αγκαλιάσει θερμά, γιατί θεωρούμε ότι η θρησκευτική τέχνη αποτελεί τον πολιτισμό του σήμερα, ο οποίος θα επιβιώσει και στο μέλλον. Άρα υποχρέωση της υπηρεσίας μας και του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να βοηθήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται με τέτοιου είδους πολιτιστικές δραστηριότητες όπως η σημερινή και αφετέρου να αναδείξει τον θρησκευτικό πολιτισμό της Λέσβου μέσα από τα μνημεία τα οποία αποκαλύπτουμε για τη Βυζαντινή Λέσβο που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν τη γνωρίζαμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για την εξαιρετική ιδέα που είχε και την οποία εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον συνδράμουμε και θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και η Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου θα σταθεί αρρωγός και για μετέπειτα βήματα, δραστηριότητες και για τις επόμενες εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν ένα άρτιο και υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όπως είναι αυτό που θα ακολουθήσει σε λίγο και το οποίο θα απολαύσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία.
Κρίσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Πάσα εν
Καλούμε στο βήμα τον κεντρικό ομιλητή και επίσημο προσκεκλημένο πρόεδρο του Νεοχωρίου της Αρχαιοσκοπής Κωνσταντινοπόλεως, κύριο Λάκη Βίγκα. Αναστάση μου σήμερα, χαίρετε, καλησπέρα σας. Μετά από τους τόσους ωραίους ύμνους που ακούσαμε από τους χοροδίες μας, θα είναι δύσκολο εγώ να σας κρατήσω εδώ την προσήλωσή σας σε μνήμη ομιλία, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τις χοροδίες του νησιού σας, διότι εκστασιάζομαι εγώ προσωπικά που αγαπώ τη Μυσαλτική, όταν ακούω αυτή την ερμηνεία, τη χοροδιακή των Βυζαντινών ύμνων, που είναι τόσο όμορφοι και τόσο μας συγκινούν όλους. Και εγώ το ίδιο συγκινήθηκα σήμερα και κυρίως επειδή έρχομαι και από τη γενέτειρα του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, ο οποίος είναι δικός σας άνθρωπος εδώ, που τόσα χρόνια ο Άγιος σας που σας προστάτευσε και εσείς τόσο πολύ τον υμνήσατε και τον ευλαβείτε. Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες του όμορφου Αιγαίου, Άγιοι Κηδωνιών, κύριε Αθηναγόρα, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος και Πατριαρχική Επόπτα της Περιφερίας Βοσπόρου, όπου και η κοινότης Νεοχωρίου, Πανσέβαστε Άγιε Μυτιλίνης κύριε Ιάκωβε, Σεπτεπιμενάρχα της ιστορικής αυτής επαρχίας, εκπρόσωπε του Αγίου Μεθύμνης, αγαπητή Μυτιλινή, άρχοντες του τόπου, κύριοι βουλευτέ, κύριε στρατηγέ, πατέρες, φίλοι, και με τίτλο Σλάρι Αξαμνάρ, μη τη λίγα γουσκιάλτινε. Ταξί μα έχουμε νεοφώτιστου και μη ανθρώπου οι οποίοι μα συνόδευσαν και οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Χριστό Ανέστη. Ήρθαμε προσκυνηματικώ από τον Ιχώρη στη Μυτιλίνη για να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεόδωρο για τι δωρεέ του, που μας χάρισε με τη ζωή και το παράδειγμά του σε εμάς τους λίγους που διαμένουμε στη γενέτειρά του. Ήρθαμε μαζί με τον Πατριαρχικό Επόπτη Βοσπόρου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηδωνιών, κύριο Αθηναγόρα, ο οποίος εκπροσωπεί και την αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα. Ήρθαμε μαζί με τον ιερατικό προϊστάμενό μας, Εδησιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο, κύριο Κωνσταντίνο Βαρθολομαίο. Μαζί μας και με την κυρία Αλεξάνδρα Καλφάουλου, εκπροσωπούσα την παλαιότερη γενιά και όλους τους συμπολίτες μας, για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλίνης κύριο Ιάκωβο, που μας συνέδεσε με τον Άγιο Θεόδωρο τον Βυζάντιο, τον λαό και τους άρχοντες του νησιού. Περιποιεί τιμή για τη μικρή μας κοινότητα η εξαιρετική πρόταση για την αδελφοποίηση με το Δήμο σας. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Δήμαρχο κύριο Στρατή Κίτελη, τον Αντιδήμαρχο αγαπητό κύριο Παναγιώτη Τσακίρη, που ήρθε αυτοπροσώπως στην πόλη μεταφέροντας το αδελφικό μήνυμα, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που παμψηφί έλαβε την απόφαση. Νιώθω την ανάγκη να εξομολογηθώ ότι με άλλες σκέψεις ήρθε εφοδιασμένο στο ταξίδι αυτό και με άλλες έφτασα στο όμορφο νησί σας. Μέσα στη βοή του Αιγαίου, στην ανοιξιάτικη και αναστάσιμη αυτή ατμόσφαιρα, μου ήρθε η σκέψη ότι η επίσκεψή μου αυτή είναι μια επιστροφή του Αγίου Συμπατριώτου μας στον τόπο του μαρτυρίου του, στον τόπο όπου ομολόγησε την πίστη του προς τον Χριστό. Μου ήρθε η σκέψη ότι όλη αυτή η διαδρομή και η προσωπική μου διαδρομή μοιάζει στους τόπους της με του Αγίου. Νιχώρη, Χίος, Μυτιλίνη. Οι τρεις μεγάλοι σταθμοί της ζωής του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Βυζαντίου. Οι τόποι που σημάδεψαν και μένα ως συμπατριώτη ενός τέτοιου προσώπου. Οι τόποι και οι συνδυασμοί που σημάδεψαν και πολλούς άλλωστε από τους πολίτες που έλκουμε την μακρινή καταγωγή μας από διάφορες περιοχές εκτός πόλεως. Αυτή ήταν και είναι η βαθιά αλληλοπεριχώρηση του ευσεβούς μας γένους. Με καταγωγή από τους προγόνους μου από την Μυροβόλο Χίο, τη Χίο των Αγίων και των μεγάλων προσωπικότητων του γένους, γεννημένο στον Ιχώρη, στις Κουμαριώτσας της Παναγίας στον Αυλόγυρο, με όλες εκείνες
τις όντως διόλου υπερβολικές εικόνες στη γραφίδα του Αλεξανδρινού ποιητή. Με ακούσματά μας για ένα παλικάρι από τα χώματά μας, που από την πολύ του αγάπη για τον Χριστό αποφάσισε και νιάτα και μέλλον και αγάπες πρόσκαιρες και εφήμερες χαρές και τα πάντα να θυσιάσει στα εδάφη της Μυτιλήνης. Τρίτη φορά αξιώνομαι να έρθω στη Μυτιλήνη. Τα λέω όλα αυτά ώστε να σας αναφέρω το ευρύτερο πλαίσιο και να περιγράψω τη σχέση εξακοής μόνο τότε ενός Νιχορίτη με την Μυτιλήνη. Άλλωστε, ο αποψινός λόγος, η ταπεινή ομιλία που κλήθηκε να ενδύσει την αποψινή συναναστροφή μας, είναι προσωπικός και όχι ατομικός, που θεωρώ ότι εκφράζει, όπως αμέσως παραπάνω ανέφερα, το μεγαλύτερο μέρος των Κωνσταντινοπολιτών και μάλιστα της γενιάς μου. Μέσα σε ένα πλοίο θα έφτασε εδώ ο Νιχορίτης Θεόδωρος, προερχόμενος από τη Χίο, όπου εξαγορεύτηκε το μεγάλο αμάρτημα της εξομόθωσεώς του. Της αγάπης του τα αίματα πορφύρωσαν τη γη των πατέρων σας, αναμίχθηκαν αίματα και δάκρυα χαράς και λύπης. Νιχώρη και Μυτιλήνη, και βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, να μοιράζεται ως κάφημα της βασιλεύουσας πόλης και της νήσου Λέσβου. Η γέννησή του στον Νιχώρη, η αναγέννησή του στη Χίο, η άνθρωσή του στον Παράδεισο στα δικά σας μέρη. Πριν από μερικά χρόνια επέστρεψε από Ιάκωβο, από εσάς σεβασμιότατε ποιμενάρχα, μέσω ενός άλλου Ιακώβου, επίσης με καταγωγή εκ μητρός από τον Νιχώρη, ποιμενάρχη νησιωτικής επαρχίας του μακαριστού Πριγκυπωνήσων, ο νεομάρτης Θεόδωρος στις ομορφιές του Νιχωριού μας, με το μαρτυρικό του πουκάμισο που μας χαρίσατε, πολυσφράγιστο από το αίμα της άθλησής του και την ιερά του εικόνα. Η σχέση μας μαζί του, σαν να νιώσαμε ότι μεγάλωνε, ότι γινότανε πιο ουσιαστική, ότι γυρεύαμε να τη θεμελιώσουμε, κορυφώθηκε όταν στις 28 Απριλίου, πριν από 4 χρόνια, το 2018, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τέλεσε παραμονή της μνήμης της Ανακομιδής του Αγίου, Σάββατο εσπέρας, τα θυρανίξια του Παρεκκλησίου προς θυμήν του νεομάρτυρος Θεοδόρου, που ανηγέρθη με δαπάνες της κοινότητάς μας και την επιμέλεια του οποίου ανέλαβε με πολύ μεράκι και ενθουσιασμό ο τότε εφημεριός μας, ο σημερινός Μέγας Αρχιμανδρίτης και Αρχαιοφύλαξης των Πατριαρχείων, κύριος Αγαθάγγελος, ο οποίος έφερε από την Καστοριά της καταγωγής του το αρχοντικό αισθητήριο και το έθεσε στη διάθεση της Μεγάλης Εκκλησίας και της κοινότητάς μας. Το θυσιαστήριο αυτό ήταν η ταπεινή ιδέα που κρυφόκαι μέσα μου για χρόνια, σαν να ήθελα να πω επίσημα ένα μεγάλο και μόνιμο καλωσόρισε στον τοπικό μας Άγιο, ένα ευχαριστώ για το ότι μέσω και σου, εκείνου δηλαδή, τιμήθηκε το όμορφο χωριό μας, να λέγεται και όντως και να είναι γενέθλιος γη ενός Αγίου. Ο Άγιος Ρόδου, κύριος Κύριλλος, σεβασμιότατος, γνωστός και για την υμνογραφική του δεινότητα, ετοίμασε κατάλληλους στίχους και ύμνους για το γεγονός των θυρανιξίων. Αν επιτρέπετε, ήθελα να σας διαβάσω το απολυτίκιο που έχει γράψει και για τα θυρανίξια και το κοντάκιο, αλλά θα σας διαβάσω μόνο το απολυτίκιο. «Εκ Βοσπόρου εδείχθης λεπτή άβρα της χάριτος, τη των Ορθοδόξων μερίδιν η χωρίτα Θεόδωρε, βασάνων και θανάτου υποστάς, Ανδρίος καταιγίδα της Φοδράν, τη αγάπη και μιμήση του Ιησού, διώσει αναβόμεν, χέρις νεομαρτύρων καλονή, χέρις του γένους κάφημα, πάρε σωούνεν δύο βοηθός των ανυμνούντων σε». Δόξα τω Θεώ, ότι μας αξίωσε να το πραγματοποιήσουμε στον χρόνο και στον τόπο που εκείνος οικονόμησε. Όπως σημείωσα πιο πάνω, την μετάβαση από την έλευση του πουκαμίσου του Αγίου στην πήξη θυσιαστηρίου, ίσως θεωρήσει κανείς όλα αυτά ως κάτι το αυτονόητος, μία διαδρομή απλή. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Στην εδραίωση, στην καθιέρωση της μνήμης του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου στον Νιχώρη, συνέβαλε καταλυτικά ο τότε πατήρ Κύριλλος Οικής, ο σημερινός Άγιος Σύμβρο και Τενέδου, ο οποίος Μυτιλινιός της Μακρασασίας,
ερχόταν τόσο συχνά στα μέρη μας, μεταφέροντάς μας την αγάπη σας και τον σεβασμό σας των Μυτιλινιών προς τον Άγιο. Μεταξύ πολλών ιερέων που ήρθαν από εδώ, είχαμε και τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε τον πατέρα Ευστράτιο Ιουσμά, ο οποίος με τη χοροδία του, πραγματικά μια φορά μας είχε ενθουσιάσει για μια ωραία συναυλία, την οποία τη φιλοξενήσαμε σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, το Σαΐτ Χαλίν Πασάι Αλεσέ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και σας θα θέλαμε να ξανά να επαναλάβουμε τις προσκλήσεις μας στις χοροδίες, να σας φιλοξενήσουμε όχι μόνο τις χοροδίες και όλους εσάς στο μικρό Νιχώρι, όπου πλέον είναι και δικό σας Νιχώρι. Ο τότε πατριαρχικός επόπτης του Βοσπόρου, Μητροπολίτης Μυροφύτου και Περιστάσεως κύριος Ειρηναίος, με ευλάβεια και σεβασμό και κυρίως με αγάπη αγκάλιασε την τιμή της μνήμης του νεομάρτυρος και με τη συνδρομή του μοναχού Νικολάου Διονυσιάτη, ο οποίος ίδρυσε δύο συντεχνίες στο αναλόγιο όταν έψαλε, Εφημίας της Πανεφήμου και Θεοδόρου του Βυζαντίου. Ερχόταν πάντοτε ανελιπώς κάθε Φεβρουάριο ώστε να κάνουμε τις αγρυπνίες μπρος τιμήν του, αλλά και την Κυριακή του Παραλίτου στο δεύτερο πανηγύρι του, όπως μεθαύριο θα λειτουργήσει ο Μέγας Πρωτοσύγκυρος κύριος Θεόδωρος. Μάλιστα συνηθίζουμε εκτός από το κόλυβο του Αγίου να φτιάχνουμε και κόλυβα υπεραναπαύσεως των μακαριστών γονέων του Χατζή Αναστασίου και Σμαραγδής, καθώς και του αδελφού του Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως Γρηγορίου, ο οποίος έλαβε την ιερατική κλίση επηρεαζόμενος από το μαρτύριο του αδελφού του. Έτσι συνδέουμε και ιστορικά το παρόν με το παρελθόν. Ο τότε ιεροψάλτης μας, Χρήστος Ψωμιάδης, με συμπατριώτες του από την Μακεδονική Πτολεμαΐδα, ο εφήμος γνωστός Ιωάννης Χασανίδης, μαζί με τους μαθητές του, όλοι φιλοτίμως περιέβαλαν επί σειρά ετών τις ετήσιες πανηγύρις και μνήμες του Αγίου Θεοδόρου με μεράκι, με διάθεση εφορίας, αλλά και κατάνοιξης, με συγκίνηση, μεταδίδοντας τους προσευχόμενους στο ημίφος της Κουμαριωτήσης πιστούς μας, κληρικούς και λαϊκούς. Ο σημερινός επόπτης, ο Άγιος Κιδωνιών, αγκάλιασε και εκείνος, καθώς μάλιστα νεομάρτυρα έχει πολιούχο, στην έδρα της επαρχίας του τον Άγιο Γεώργιο Χιοπολίτη. Βλέπετε οι αγαθές συμπτώσεις συνεχίζουν. Με την ίδια επιμέλεια και στοργή, την αγάπη και τιμή του Νιχωριού προς τον τοπικό του Άγιο και συνεχίζει και αυξάνει τις εκδηλώσεις και το αίσθημα του λαού. Του λαού ο οποίος ένιωσε βαθιά και αισθάνθηκε ως εσωτερική ανάγκη το να τιμήσει τον Άγιο Θεόδωρο και ο οποίος έβαλε την υπογραφή του, υπογραφή γνησιότητας των αισθημάτων και των εκδηλώσεων. Βήμα-βήμα καταφέραμε και αυτό αναμφίβολα είναι θαύμα του Θεού να επαναπατρίσουμε τη μνήμη του γόνου μας. Αυτός ο επαναπατρισμός ενέχει ένα μεγάλο συμβολισμό καθώς τονίζεται εμφαντικά και με συγκίνηση από έναν Ιχωρίτη χιώτικης καταγωγής. Όπως ήδη σας ανέφερα παραπάνω, η οικογένειά μου, η οικογένεια του οποίου επέλεξα να μην φύγει σε καιρούς δίσεκτους και σκοτεινούς. Επέλεξε η οικογένειά μου η προγονική, αλλά και η οικογένεια που με αξίωσε η Παναγία μας να αποκτήσω να μην φύγουμε από την πόλη όπου γεννηθήκαμε και ριζώσαμε. Αυτό το να μην φύγουμε είναι που συγκροτεί όλη την πολιτισμική και ιδεολογική μου ταυτότητα, αυτό που ουσιαστικά ενέπνευσε και με παρακίνησε σε όλες τις συγκυρίες και επιλογές μου. Βλέποντας τους αδελφούς μου να φεύγουν, το παράθυρο της γειτόνισσας να μένει δίχως βασιλικούς, τα στασίδια των ναών μας να βιάζουν, ενισχυόταν η επιλογή μου να μην φύγω, να μην κινήσω εκατοστό όχι από ηρωισμό, αλλά ίσως από την ελπίδα ότι γρήγορα το αύριο θα είναι καλύτερο. Ο επαναπατρισμός των οικείων, των συμπολιτών, των συγχωριανών μου, η εγκατάσταση άλλων Ελλήνων είναι στόχος. Και έδωσα μέσα μου υπόσχεση να συμβάλλω όσο μου επιτρέψουν οι δυνάμεις μου στον πολιτιστικό και λοιπό επαναπατρισμό προσώπων και ελπίδων στον Ιχώρι και σε ολόκληρη την πόλη μας. Αυτή η συνείδηση εξάλλου της εντοπιότητάς μου και της μη απομάκρυνσης από τους στάφους των προγόνων μου, η οποία δημιουργήθηκε συν της άλλης και μέσα από βιώματα και τις μνήμες μου, ήταν εκείνη που διαμόρφωσε συνολικά την κοινοτική μου δραστηριότητα. Με αυτό το βλέμμα και υπό αυτή την οπτική γωνία, η επιστροφή του Αγίου Θεοδόρου
στη βιολογική του πατρίδα ήταν για μένα μια αφετηρία και ταυτόχρονα ένα στόχος και μια μικρογραφία των επιδιώξεων μου. Τιμώντας τον νεομάρτυρο στα χώματα, όπου πρωταντίκρισε το φως, τιμάμε και όλα τα πόδιμα τέκνα του χωριού μας, τα οποία χάρισαν τον πολιτισμό, τις αξίες και τα ιδανικά μας, σε όποια χώματα κι αν μεταφυτεύτηκαν. Όμως παράλληλα, τιμώντας τον νεομάρτυρα και φέρνοντας εδώ τη μνήμη του, αισθανόμαστε ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούν να γυρίσουν και όσοι έφυγαν κάποτε να βρουν μια καλύτερη γη, καλύτερους τόπους. Η αδελφοποίηση με το Δήμο Μυτιλίνης, πέρα από το σημειολογικό και ιστορικό του βίου του Αγίου, είναι και πρέπει να είναι μια ακόμη ενίσχυση του καλέσματός μας προς όσους επιθυμούν να επιστρέψουν να το πραγματοποιήσουν χωρίς δισταγμό. Η πόλη πια έχει, αν και πολλοί ισχυρίζονται το αντίθετο, γερά θεμέλια στο να φιλοξενεί μίξη και κράση πολιτισμών, γλωσσών, εθνικοτήτων και εθνοτήτων, λαών και διαφορετικότητας. Η διαφορετικότητα ταιριάζει πολύ με τον ποικιλόχρωμο μανδύα της πόλης των πόλεων. Η οικουμενική της διάσταση είναι ανέκαθεν αληθινή και γνήσια, γι' αυτό και δεν καταβάλει κόπους ώστε να πείσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι με άλλες λέξεις φυσικό για την πόλη να περιλαμβάνει στους κόλπους της το ανώμιο και να το συντεριάζει. Στην πόλη των διαφορετικοτήτων και της πολυμορφίας χαίρεσαι και νιώθεις περήφανα για την πίστη και το γένος σου. Γιατί συμβιώνοντας με ετερότητες γίνεσαι κάθε στιγμή πρεσβευτής και φορέας ενός σημαντικού πολιτισμού με ένδοξο παρελθόν. Το σημερινό Νιχώρι, η γενέτειρα του πολιούχου σας, αποτελείται από δύο κοινότητες, τον Άγιο Νικόλο και την Παναγία Κουμαριώτησα, καθώς και από διάφορα γιάσματα. Η πόλη, είμαι βέβαιος ότι θα το γνωρίζετε, είναι η πόλη της Παναγίας, των Αγίων, των Αγιασμάτων, των Θρύλων και των Θρύνων. Στο Νιχώρι μας επίσης έχουμε και ένα από τα τρία μετόχια του Παναγίου Τάφου που βρίσκονται στην πόλη, που ανήκει στη δικαιοδοσία του οικείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα άλλα δύο είναι το ένα στο Φανάρι, κοντά στην έδρα του Πατριαρχείου μας, και το άλλο στη Χάλκη. Και τα τρία τιμώνται υπό ονόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Σήμερα, ο κοινοτικός μας πληθυσμός αποτελείται από μερικές δεκάδες νυχωρητών, οι οποίοι με πιστότητα, συνέπεια και συνέχεια φυλάσσουν τον τόπο και τον τρόπο της ρωμαϊκής συνείδησης. Ακίμητοι φύλακες των ιερών και των οσίων του γένους μας, ακρίτες μέσα στην πνευματική μας πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας, κοσμοπολίτες εντός του περιβάλλοντος που ήδη σημειώσαμε λίγο πιο επάνω, ζουν και συντηρούν αναμένο το καντήλι της Παναγίας και των Αγίων μας. Ζουν ξεδιψώντας από τα αγιάσματα της χάρης τους. Όμως ο Άγιος Θεόδωρος έχει και νέους συμπολίτες. Έχει σειρά από νεοφώτιστους ορθοδόξους αδελφούς διαφορετικής καταγωγής, οι οποίοι ενσυνείδητα επιλέγουν να εκκλησιάζονται και να συμμετέχουν στην κοινοτική μας ζωή, σε εκδηλώσεις και στα δρόμενά μας. Υπάρχουν οι αδελφοί μας που έρχονται για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα από την Ελλάδα. Οι νεοπολίτες, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, ή από άλλες ορθόδοξες χώρες, και οι οποίοι βρίσκουν στον Νιχώρι την παραδοσιακή αγάπη και ζεστασιά που παραλάβαμε από τους παλαιότερους. Αυτό το ιδιαίτερο μοσαϊκό δίνει ένα άλλο χρώμα και μια διάσταση ότι δεν μείναμε έρμεα μιας μοίρας που μας ήθελε άμυρους προοπτικής και προσδοκίας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μας, είτε γύρω από την εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, που όπως εδώ αρχίσατε τα Θεοδόρια φέτος, η Θεό, και εμείς εκεί στο Νιχώρι κάνουμε τα Θεοτόκια φέτος, θα γιορτάσουμε, θα κάνουμε τις εκδηλώσεις της πέμπτης συνεχούς χρονιάς, για 5 χρόνια τώρα, και φέτος το θέμα θα είναι η ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως ξέρετε το 22 και το 23 είναι από τα θέματα που θα απασχολήσουν τις κοινωνίες μας και εμείς επιλέξαμε φέτος να έχουμε την ανταλλαγή των πληθυσμών και θα αρχίσουμε συνθεώ 4 Αυγούστου, επίσης κάτω από την επωνυμία Θεοτόκια. Είτε με αφορμή των καβάφι μας, είτε σε διάφορες άλλες ευκαιρίες, πέρα από το πνευματικό υπόβαθρο της συνέχισης των παραδεδομένων, λειτουργεί και ο συνεκτικός δεσμός με την τοπική κοινωνία,
στην οποία προβάλλουμε το ανθρώπινο πρόσωπο, ώστε να μην θεωρείται η ρωμαϊκή κοινότητά μας, η ομογένειά μας, ως ένα είδος προκατάληψης και να μην εντοπίζεται με καχυποψία. Δείχνουμε δηλαδή ότι μας ενώνουν τα βασικότερα και τα σπουδαιότερα, η ανθρώπινη φύση και η υπόστασή μας, χωρίς να χάνουμε ή να παραδίδουμε την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική μας διαφορετικότητα. Στον χώρο μας ανακοινίζουμε κτίρια, τα κτίρια που μας κληροδότησαν οι προγονείς μας. Αξιοποιούμε άλλα, αναγύρουμε άλλα, φροντίζουμε να ανασταίνουμε την ελπίδα και σε υλικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζουμε εν πολλοίς τους πόρους για τις πάνω εκδηλώσεις, αλλά και να συνδράμουμε στους αδελφούς μας που χρειάζονται τη στοργή και τη στήριξή μας. Με άλλα λόγια, μεριμνάμε για σύνολη την κοινωτική μας ζωή, ώστε συγκροτημένοι και δομημένοι επάνω στις αρχές μας να πορευόμαστε στα ίχνη όσων προηγήθηκαν και μας κατέλειπαν. Άγιε Μυτιλίνης, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να μιμηθώ την τέχνη του νεομάρτυρά μας, ο οποίος είχε κλείσει τη ζωγραφική και με χρωστήρα τις λέξεις μου, να ζωγραφίσω ενώπιό σας με τον ήχο της ψυχής μου, να σας μεταφέρω στον χώρο και στην πόλη της καρδιάς μας του 2022, αλλά και της εποχής ήδη του Αγίου μας. Δεν γνωρίζω εάν το κατάφερα κάπως επιτυχώς. Γνωρίζετε ότι ήρθαμε απόψε εδώ με επικεφαλή στον εκπρόσωπο του Πατριάρχου μας, ώστε να σας χαιρετήσουμε γιορτινά, να τιμήσουμε μαζί σας την ανακομιδή των λειψάνων του νεομάρτυρος Θεοδόρου, να ενώσουμε τις ελπίδες μας για ένα αύριο πιο αισιόδοξο και πιο δυναμικό. Άλλωστε, η επιστροφή της μνήμης και κυρίως του προσώπου του Αγίου ήταν για εμάς ένα παράθυρο από όπου είδαμε και ακούσαμε πολλά για το παρελθόν, αλλά και ταυτόχρονα μια γέφυρα η οποία μας συνέδεσε, μας βοήθησε να βρούμε διέξοδο προς τις ρίζες μας. Προς μια ιστορική στιγμή της πορείας μας, αποτέλεσε ενισχυτικό μέτρο στην αυτοσυνειδησία μας. Γι' αυτό και όσο και να αρνούνται μερικοί από τους συγχρόνους μας τη δυναμική και τη δύναμη της χριστιανικής μας πίστης και ταυτότητας, δεν μπορεί παρά να εθελοτυφλούν μπροστά στο φανερό και αφανές μεγαλείο και δυναμική της χριστιανικής ρωμιοσύνης, αν και μόνη της η ρωμιοσύνη ως λόγος και έννοια περιλαμβάνει πίστη ορθόδοξη και παιδεία ελληνική. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αυτονόητη αδελφοποίηση. Σας ευχαριστούμε που προσέχετε τον γόνο του χωριού μας, που μέσω εκείνου αγαπήσατε και τον δικό μας τόπο και τρόπο. Και σας διαβεβαιούμε ότι αυτή η τωρινή κίνηση είναι μεν το επιστέγασμα μιας σχέσης που έχει βάθος στον χρόνο, αλλά και που εκτείνεται στο επέκεινα, στο μέλλον, στις επερχόμενες γενιές, οι οποίες θα πάρουν από τα χέρια μας τη σκυτάλη, ώστε να συνεχίσουν εκείνοι πια το ταξίδι του Αγίου στο Αιγαίο και σε όλες τις ομορφιές της καθημάς Ανατολής. Εύχομαι καλή επιτυχία στο ξεκίνημα του Φεστιβάλ Θεοδωρίων, να συνεχίσει για πολλές δεκαετίες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλό σας βράδυ, βοήθειά μας ο Άγιος. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Καλώ τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Τσακίρη. Κύριε Δήμαρχε, σας προσκαλώ να έρθετε στο Βήμα μαζί με τον πρόεδρο του Νεοχωρίου, τον κύριο Βίγκα, προκειμένου να απονείμετε την πλακέτα της αδελφοποίησης. Θα με επιτρέψετε να καλέσω στο Βήμα και τον επόπτημα στο Μητροπολίτη, κύριο Αθηναγόρα, Σεβασμιότητα Κιδωνιών, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Παναγιώτα, το λένε και επόπτης μας, οπότε θα χαιρόμουν ιδιαίτερος αν είναι μαζί μας εδώ. Και έχουμε και εμείς κάποια αναμνηστικά, τα οποία και εμείς με τη σειρά μας θα θέλαμε να τα δώσουμε, να τα προσφέρουμε. Μεγάλη τιμή για μας. Δεν είναι ούτε μόνο το περιεχόμενο της πλακέτας, αλλά είναι η αγάπη σας, είναι όλη αυτή η πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος, ο κύριος Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, όλοι οι άρχοντες του τόπου. Σας ευχαριστούν πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο συμβολισμός και ένα πολύ μεγάλο δώρο σε εμάς, στην κοινότητά μας, το οποίο θα το φυλάξουμε, νομίζω και εγώ και οι διάδοχοι θα το φυλάξουμε πάντα ως ένα ιστορικό κοιμήλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς έχουμε, Σεβασμιότατε, κάποια μικρά αναμνηστικά, να τα προσφέρουμε και εμείς, αν επιτρέπετε, τον Δήμο. Αυτό το συμβολικό δώρο είναι ένας δίσκος με την εφαίστεια εικόνα του Ναού της Παναγίας της Κουμαριώτισσας στο Νιχώρι, η οποία πήρε το όνομά της από την θέση την οποία βρέθηκε, δηλαδή μέσα στα κούμαρα. Και για το λόγο αυτό ονομάστηκε Κουμαριώτισσα. Είναι λοιπόν το αντίγραφο αυτής της εφαίστειας εικόνας, η οποία συντηρήθηκε πριν από μερικά χρόνια και έγινε αγνώριστη. Είναι μια άλλη εικόνα, η αυθεντική εικόνα, πάνω στην οποία υπήρχε κατά την παλαιά παράδοση ένα ασημένιο πουκάμισο, μια επένδυση ασημένια. Και από κάτω, όταν βγήκε η ασημένια επένδυση, παρουσιάστηκε η πραγματική εικόνα της Παναγίας, που είναι στα αλήθεια ένα έργο τέχνης και συντηρήθηκε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Και έτσι λοιπόν, το ασημένιο πουκάμισο αξιοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου που έγινε πριν από 4 χρόνια και παράλληλα έγινε ένα αντίγραφο του ασημένιου πουκάμισου, το οποίο κοσμεί το πιάτο αυτό εδώ. Εύχομαι η αδελφοποίηση μεταξύ των κοινοτήτων μας να αποτελέσει συγκοινωνούντα δοχεία της πίστης από την πόλη των πόλεων, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φιλίας και της ενδυνάμωσης του ελληνισμού. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό δώρο μιας τέχνης η οποία είναι οθωμανική, τουρκική, είναι ίσως της εποχής του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα στην πόλη και είναι ένα είδος φυσιτού γυαλιού, σαν και αυτά της Βενετίας, σαν και αυτά τα Μουράνο που ξέρουμε, αλλά της πόλεως. Είναι από την εταιρεία του Μπασά Μπαχτσέ και θεωρείται κάτι εξαιρετικό για την πόλη και χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης και είναι και αυτό μια προσφορά αγάπης και τιμής προς τον κύριο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, στον οποίον οφείλεται αυτή η εκδήλωση, κάτω βεβαίως από την υψηλή προστασία του Δημάρχου της πόλεως της Μυτιλίνης και όλα αυτά κάτω από την αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας. Αφήσαμε τελευταίο τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη της Μυτιλίνης,
διότι εκείνος είναι ο ιερός, ηθικός, αυτουργός όλων αυτών των πραγμάτων. Νομίζω ότι ο Άγιος Θεόδωρος τον έστειλε. Ήταν ένα μήνυμα που έστειλε στο χωριό του, που έστειλε στην πατρίδα του, μέσω του ποιμενάρχου της Μυτιλίνης. Διότι εδώ εσείς η Μυτιλίνη ξέρετε πολύ καλύτερα τι θα πει Άγιος Θεόδωρος, ποια είναι η προσφορά του, είναι ο σωτήρας από την λιμική νόσο της Πανόλους το έτος 1832, δηλαδή πριν από 227 χρόνια και κάνετε πολύ καλά και άριστα και τον τιμάτε και τον ευλαβήστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι βγάλατε από την αφάνεια με τον τρόπο αυτό τον Νιχορίτη Άγιό μας και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον Σεβασμιότατο. Φοβούμαι πολύ ότι η λέξη ευγνωμοσύνη είναι πολύ λίγη για να εκφράσει αυτό τον πλούτο των αισθημάτων ημών στον Νιχώρη για αυτό που θα άξιζε και αξίζει προς τον Σεβασμιότατο Άγιο Μυτιλίνης. Thank you.
Thank you.
σας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση στο πρώτο χριστιανικό θρησκευτικό τέχνης του Δήμου Μυτιλήνης. Ευχαριστώ πολύ.